Χαίρετε! Ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, είμαι γιατρός εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και το θέμα μας σήμερα είναι η μείωση των τριγλυκεριδίων. Το θέμα είναι εξαιρετικά σημαντικό και μεγάλο, γι' αυτό το παρουσιάζω σε δύο μέρη. Στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε με τα συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των τριγλυκεριδίων. Στο πρώτο μέρος μιλήσαμε για τις αλλαγές που μπορεί να κάνει κάποιος στη διατροφή του για να μειώσει τα τριγλυκερίδια και αν δεν το έχετε δει, καλό είναι να το δείτε. Ξεκινάμε λοιπόν με τα συμπληρώματα διατροφής που βοηθούν στη μείωση των τριγλυκεριδίων. Η σειρά με την οποία θα τα παρουσιάσω είναι με σειρά αποτελεσματικότητας. Τα πιο αποτελεσματικά θα είναι πρώτα στη σειρά και προς το τέλος θα είναι τα λιγότερο αποτελεσματικά. Ιχθυέλαια. Στο πρώτο μέρος αυτής της μίνι σειράς για τις αλλαγές που μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε τα τριγλυκερίδια, αφιέρωσα εκτεταμένο χρόνο για να πω πόσο σημαντικά είναι τα λιπαρά ψάρια και πόσο πολύ βοηθούν στη μείωση των τριγλυκεριδίων. Αναμενόμενο είναι λοιπόν ότι και τα συμπληρώματα με ιχθυέλαια, δηλαδή συμπληρώματα που προέρχονται από το λίπος των λιπαρών ψαριών, να έχουν φανεί ότι μειώνουν σημαντικά τα τριγλυκερίδια στο αίμα. Αυτή τη στιγμή στα φαρμακεία υπάρχουν συνταγογραφούμενα ωμέγα 3 που βοηθούν στη μείωση των τριγλυκεριδίων και μάλιστα θεωρείται τόσο εδραιωμένη και αποδεδειγμένη η χρήση τους, ώστε μπορείτε να τα βρείτε στο εμπόριο ως φάρμακα. Το καλό είναι ότι τα ωμέγα 3 που θα βρείτε ως συμπληρώματα διατροφής, είτε από φαρμακευτικές εταιρείες είτε από εταιρείες συμπληρωμάτων, θεωρούνται πολύ ασφαλή γιατί είναι φιλτραρισμένα από βαρέα μέταλλα και τοξίνες που υπάρχει στο λίπος των ψαριών. Σε μελέτες από ανεξάρτητα εργαστήρια έχουν φανεί ότι τα υπολείμματα διοξινών και βαρέων μετάλλων στα ιχθυέλαια ευρείας κατανάλωσης είναι εξαιρετικά χαμηλά, συνήθως εκατοντάδες φορές χαμηλότερα από τα επίπεδα που βρίσκονται στο λίπος των ψαριών. Γι' αυτό θεωρώ τα ιχθυέλαια σε μορφή συμπληρωμάτων πολύ πιο ασφαλή από τα ιχθυέλαια που βρίσκονται στα ψάρια. Όσοι αποφεύγουν τις ζωικές τροφές, δηλαδή οι χορτοφάγοι και οι vegan, μπορούν να πάρουν ωμέγα 3 υψηλής διατροφικής αξίας από φύκια. Η δοσολογία που θα βοηθήσει στη μείωση των τριγλυκεριδίων εξαρτάται πολύ από άτομο σε άτομο, γι' αυτό συνιστώ 500 mg DHA και EPA την ημέρα σε μια αρχική δόση και αυξάνουμε μέχρι να πετύχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Στις μελέτες έχουν χορηγηθεί με ασφάλεια μέχρι 4 γραμμάρια ωμέγα 3 την ημέρα για τη μείωση των τριγλυκεριδίων. Ψήλιο. Το ψήλιο είναι ενδυμητριακό που περιέχει ελάχιστους υδατάνθρακες και πάρα πολλές υδατοδιαλυτές φυτικές ίνες. Όπως έχω πει σε προηγούμενο βίντεο, οι υδατοδιαλυτές φυτικές ίνες έχουν την ιδιότητα να δεσμεύουν τα λιπαρά και τα χολικά άλατα στο έντερο και να μην τους επιτρέπουν να απορροφηθούν με αποτέλεσμα να αποβάλλονται με τα κόπρανα, οδηγώντας τόσο στη μείωση της χοληστερίνης όσο και των τριγλυκεριδίων αλλά και στην καλύτερη ρύθμιση του ζαχάρου του αίματος. Το πίτρο του ψηλίου, δηλαδή ο φλοιός του, είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε υδατοδιαλυτές φυτικές ίνες που έχουν όλες αυτές τις καταπληκτικές δράσεις. Δυστυχώς, το ψήλιο δεν έχει ωραία γεύση και είναι αδύνατο να το προσθέσουμε στη διατροφή μας ως τρόφιμο. Έτσι, αναγκαστικά πρέπει να το πάρουμε ως συμπλήρωμα διατροφής. Αν αποφασίσετε να δοκιμάσετε το ψήλιο, καλό είναι να το πάρετε σε σκόνη και όχι σε κάψουλες, γιατί σε σκόνη είναι 3 φορές πιο οικονομικό. Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να βάλετε μια κουταλιά της σούπας σε ένα ποτήρι νερό, να το ανακατέψετε ζωηρά και αμέσως να το πιείτε. Μην το αφήσετε στο νερό για πολλή ώρα, γιατί θα πήξει και θα μπορείτε να το πιείτε. Αυτό πρέπει να το κάνετε 2 φορές την ημέρα πριν το φαγητό. Αμέσως αφού καταναλώσετε το ψήλιο, καλό είναι να πιείτε άλλο ένα ποτήρι νερό. Συμπληρώματα με πρωτεΐνη σόγιας. Όπως είπα στο προηγούμενο βίντεο, η πρωτεΐνη σόγιας βοηθάει στη μείωση των τριγλυκεριδίων, ειδικά το αναντικαθιστά τη ζωική πρωτεΐνη. Ο τρόπος να λάβουμε σόγια ως συμπλήρωμα διατροφής είναι είτε ως πρωτεΐνη σόγιας, δηλαδή σε σκόνη πρωτεΐνης, ως αντικατάστατο ή συμπλήρωμα γεύματος, ενώ ο άλλος τρόπος είναι να πάρετε συμπληρώματα με λεκυθίνη. Σκόρδο. Το σκόρδο έχει πάρα πολλά ωφέλη για την καρδιά, γιατί μειώνει την πίεση, την κακή χοληστερίνη και τα τριγλυκερίδια. Δυστυχώς, συχνά η δράση του είναι μέτρια ή μικρή. Παρ' όλα αυτά, συνυπολογίζοντας το εξαιρετικά σημαντικό προφίλ ασφαλείας του, είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής που συχνά προτείνω για καλή υγεία. Σε αυτό, πρέπει να συνυπολογίσουμε και την ισχυρή αντικαρκινική δράση που έχει το σκόρδο. Το καλό είναι ότι το σκόρδο που χορηγείται ως συμπλήρωμα διατροφής είναι άοσμο και δεν θα μας φέρει σε αδέξεις καταστάσεις. Η δοσολογία που συστήνω είναι 500 με 600 mg 2 φορές την ημέρα. Νιασίνη. Σε πολλές ιστοσελίδες στο ίντερνετ θα διαβάσετε ότι η νιασίνη έχει εντυπωσιακή δράση στη μείωση των τριγλυκεριδίων αλλά και της χοληστερίνης. Δυστυχώς η δόση η οποία συστήνεται είναι πάρα πολύ μεγάλη, δηλαδή εκατοντάδες φορές μεγαλύτερη από αυτήν η οποία είναι αναγκαία για να μην έχουμε έλλειψη της βιταμίνης
και ακολουθεί από σημαντικές παρενέργειες. Αν αποφασίσει κάποιος να χρησιμοποιήσει την ιασίνη για ρύθμιση των τριγλυκεριδίων ή της χοληστερίνης, καλό είναι να συνεργαστεί με κάποιον γιατρό που έχει εμπειρία σε αυτό το συμπλήρωμα διατροφής για αυτή την ένδειξη. Α-λιποϊκό οξύ. Το α-λιποϊκό οξύ είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που έχει χρησιμοποιηθεί για τη μείωση των τριγλυκεριδίων. Συνυπολογίζοντας τα ωφέλη στο καρδιακιακό και στη μείωση του κινδύνου του διαβήτη, γίνεται μια καλή επιλογή. Στις μελέτες χορηγείται από 200 μέχρι 600 mg την ημέρα, χωρισμένο σε δύο δόσεις. Άλλα συμπληρώματα. Πρόσφατα έχουν χρησιμοποιηθεί με κάποια επιτυχία συμπληρώματα με προβιωτικά και καρνιτίνη και φαίνεται ότι μπορεί να βοηθήσουν στη μείωση των τριγλυκεριδίων. Για την ώρα οι μελέτες είναι αρχικές και πολύ μικρές και γι' αυτό δεν μπορεί να γίνει κάποια συγκεκριμένη σύσταση. Αυτά είναι μέχρι στιγμής τα συμπληρώματα διατροφής που έχουν δείξει ότι μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των τριγλυκεριδίων και σε όλες τις περιπτώσεις αυτό συστήνεται να γίνεται μαζί με σωστή διατροφή και άσκηση. Θυμίζω ότι αν παίρνετε οποιοδήποτε φάρμακο ή πάσχετε από οποιαδήποτε πάθηση, καλό είναι να συζητάτε με τον γιατρό σας πριν αποφασίσετε να ξεκινήσετε κάποιο συμπλήρωμα διατροφής, γιατί κάποια από αυτά μπορεί να επηρεάζουν τη δράση των φαρμάκων ή να έχουν κάποια επίδραση στο πρόβλημα υγείας. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί «Μου αρέσει», να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να εγγραφτείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.